Φίλοι και φίλες του Άμπολα Sport, καλησπέρα σας. Η εκπομπή σε κάθε γωνιά της Αθήνας είναι και πάλι κοντά σας. Λοιπόν, σήμερα επιλέξαμε να έρθουμε εδώ στην Κεσαριανή για να αναφερθούμε στο Γυμναστικό Σύλλογο Κεσαριανής. Ο Βουσού Κεσαριανής μετέχει στο δεύτερο όμιλο της Β' κατηγορίας, είναι νεοφώτιστος και είναι μια από τις ομάδες που είναι αίτητη τις δύο πρώτες αγωνιστικές. Θα μιλήσουμε για την ομάδα μαζί με τον πρόεδρο. Έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο της ομάδας, τον κύριο Άκη Κικιδάτη. Άκη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Να σε ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου. Να ευχαριστήσω τον Άμπολα Σπορ για την ευκαιρία που μου δίνει να πω δύο κουβέντες για την ομάδα. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να έχουμε ξεκινήσει πολύ καλά τις πρώτες διαγωνιστικές. Έχουμε καταφέρει να κάνουμε ένα 2-2. Αυτό είναι αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς και προετοιμασίας που έχουμε ξεκινήσει από πολύ νωρίς. Έχουμε ξεκινήσει από αρχές Αυγούστου. Έχουμε στόχο στην ομάδα, δουλεύουμε σε επαγγελματικά πρότυπα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μας παίρνει τα αποτελέσματα που θέλουμε. Και έχουμε ένα κοκτέιλ, θα έλεγα, από έμπειρους ποδοσφαιριστές στην ομάδα μας, οι οποίοι είναι χρόνια στις κατηγορίες αυτές και από πιτσιρικάδες με πλούσιο ταλέντο, το οποίο αυτό μας κάνει ένα πολύ δυνατό σύνολο στο να μπορούμε να καταφέρουμε τους στόχους μας. Η ομάδα Βουσού Κεσαριανής είναι μια ομάδα από τις πιο ιστορικές της πόλης. Έχουν βγει πολλοί ποδοσφαιριστές και διεθνείς ποδοσφαιριστές από αυτή την ομάδα. Και εγώ ως πρόεδρος έχω την ειδική υποχρέωση να επαναφέρω την ομάδα στις κατηγορίες στις οποίες ανήκει. Αν και είναι ο φώτιστος στην Β' κατηγορία, ο Βουσού Κεσαριανής θεωρώ ότι ανήκει σε ψηλότερες κατηγορίες. Ωραία. Λοιπόν, να ξεκινήσω να σε ρωτήσω πρώτον. Σίγουρα η ανασχόληση που υπήρξες πρώην ποδοσφαιριστής και έχεις παίξει και στην ομάδα, αυτό σε έκανε να αναλάβεις τις τύχες της ομάδας? Αυτό ήταν σίγουρα η αγάπη που έχω για την ομάδα αυτή. Έχω ανδρωθεί μέσα από αυτήν την ομάδα και κατάφερα να κάνω το όνειρό μου ως μικρός επάγγελμα, να παίξω επαγγελματικά ποδόσφαιρο. Βέβαια, ποτέ δεν ξέχασα την ομάδα από την οποία ξεκίνησα και έκανα τα πρώτα μου ποδοσφαιρικά βήματα. Έτσι, στο τελείωμα της καριέρας μου, ανέλαβα τις τύχες της ομάδας. Είχα την τιμή να αναλάβω τις τύχες της ομάδας. Και θεωρώ ότι με τις γνώσεις που έχω αποκομίσει τόσα χρόνια από το ποδόσφαιρο και τις γνωριμίες και όλο αυτό που έχω αποκτήσει μετά από τόσα χρόνια εμπειρίας, θα μπορέσω να βοηθήσω την ομάδα ώστε να επιτύχει τους στόχους της και να φτάσει στις υψηλότερες κατηγορίες. Ωραία. Εγώ να σου πω αν ήθελες να πεις και δύο λόγια για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει συνδέσει το όνομά του με την ομάδα, με τον Βουσού Κεσαριανής, το Σταμάτη τον Πακριτζή. Ο Σταμάτης ο Πακριτζής είναι ένας άνθρωπος από τους οποίους είναι η ιστορία της ομάδας. Έχει τελέσει πάρα πολλά χρόνια πρόεδρος της ομάδας. Έχει δώσει πραγματικά και τη ζωή του για την ομάδα αυτή. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα έχει τηλεφωνική επικοινωνία, γιατί μένει λίγο μακριά τώρα από την πόλη μας, αλλά πάντα παρακολουθεί την ομάδα και πάντα είναι κοντά και έρχεται και στα παιχνίδια. Έχει τηλεφωνική επικοινωνία καθημερινή μαζί μου και πάντα με ρωτάει για την τύχη της ομάδας. Και είναι ένας άνθρωπος πραγματικά ιστορία για την ομάδα και από τους πιο αγαπητούς ανθρώπους της ομάδας που έχουν περάσει. Ωραία, πρόεδρε, σε είχαμε συναντήσει στην κλήρωση και θυμάμαι μας είχες πει ότι κοιτάμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Κοιτάμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Ισχύει αυτό? Δουλεύουμε κάθε εβδομάδα έχοντας στο πλάνο και στο πρόγραμμα τον αντίπαλό μας πώς θα χτυπήσουμε τα αδύνατα σημεία του και πώς θα μπορέσουμε εμείς να εκμεταλλευτούμε τα πλεονεκτήματα που έχουμε σαν ομάδα. Άρα δουλεύουμε μεθοδικά και δουλεύουμε με στόχο το πώς θα μπορέσουμε παιχνίδι με το παιχνίδι να μαζέψουμε τους βαθμούς και να καταφέρουμε το στόχο μας που είναι η άνοδος στην παραπάνω κατηγορία. Στηρίζεται και έχετε στη στάξη σας έναν νεαρό προπονητή, τον Μαρίνο τον Πολυμέρη. Ο Μαρίνος ο Πολυμέρης είναι ένας καταξιωμένος προπονητής για μένα. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δουλεύει μεθοδικά και επαγγελματικά. Ασχολείται πάρα πολύ με το αντικείμενο και είναι μεγάλη η αγάπη που έχει για το ποδόσφαιρο. Και μέσα από τον Μαρίνο τον Πολυμέρη θεωρώ ότι μπορούμε να εκπληρώσουμε τους στόχους μας, γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος παίζει σύγχρονο και μοντέρνο ποδόσφαιρο, το οποίο είναι κάτι που μας αρέσει και εμάς, όπως και στον κόσμο μας, που είναι κοντά μας, και αφήνει ωραίες εντυπώσεις.
πώς είναι το ποδόσφαιρο, έχει αλλάξει άκια από την εποχή που έπαιζες εσύ? Σίγουρα έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο χρόνο με το χρόνο αλλάζει. Τα συστήματα διαφοροποιούνται, οι ταχύτητες είναι διαφορετικές. Θυμόμαστε παλιά, αρκετά χρόνια πριν, το ποδόσφαιρο ήταν μόνο τεχνική κατάρτιση, ενώ στην πορεία μπήκε η φυσική κατάσταση. Και πλέον το ποδόσφαιρο είναι επιστήμη. Ωραία, να σε πάω τώρα σε ένα ζήτημα που καίει όλες τις ομάδες. Είσαι ένας νέος άνθρωπος, επιχειρηματίας, δραστηριοποιείσαι εδώ στην Θεσσαλιανή. Το οικονομικό. Διεξάγεται ένα πρωτάθλημα χωρίς την παρουσία φιλάθλων. Βγαίνουν τα λειτουργικά έξοδα των αγώνων, πρόεδρε? Ας μην κοροϊδευόμαστε, στο εραστηνικό ποδόσφαιρο δεν υπάρχουν έσοδα. Τα έσοδα είναι μηδαμινά από κάποιους χορηγούς που μπορεί να βρει, κάποιους ανθρώπους οι οποίοι θα βρεθούν δίπλα για να βοηθήσουν την ομάδα, και αυτό και μόνο από αγάπη προς την ομάδα. Είναι δύσκολα στο εραστηνικό ποδόσφαιρο, δεν υπάρχουν έσοδα. Άρα ουσιαστικά καλείται ο πρόεδρος ή κάποια μέλη του συμβολίου να καλύψουν το οικονομικό. Εμείς είμαστε στην ευχάριστη θέση να έχουμε ανθρώπους οι οποίοι αγαπάνε την ομάδα και είναι κοντά μας. Αντιπροέδροι και σύμβουλοι, όπως και χορηγοί. Και θεωρώ ότι θα πρέπει και η ΕΠΣΑ να αγκαλιάσει λίγο στις δύσκολες μέρες που ζούμε, γιατί έχουμε ένα σοβαρό θέμα δημόσιας υγείας. Να αγκαλιάσει λίγο τις ομάδες στο εραστηνικό ποδόσφαιρο και να βοηθήσει με όποιο τρόπο μπορεί, όπως είναι οι διαιτησίες, που ήδη έκανε μια κίνηση ΕΠΣΑ και κάλυψε τρεις διαιτησίες, αν μπορεί να τις κάνει παραπάνω, για να μπορέσει να βοηθήσει τις ομάδες που δεν έχουν έσοδα από πουθενά, ώστε να μπορούν να τα απεξέλθουν. Θα ήθελες να ευχαριστήσεις κάποιους ανθρώπους, κάποιους χορηγούς που σας στηρίζουν? Σίγουρα θέλω να ευχαριστήσω όλο το Διοικητικό Συμβούλιο που είναι δίπλα μου, όλους τους χορηγούς μου που τους διαφημίζουμε και είναι δίπλα στην ομάδα, όπως και τον κόσμο μας. Και οπωσδήποτε να ευχαριστήσω τη Δημοτική Αρχή, διότι ο Δήμαρχος ο κ. Βοσκόπουλος μαζί με τον υπεύθυνο αθλητισμού, τον κ. Τζιροζίδη, μας έχουν αγκαλιάσει σαν ομάδα και αυτό μας βοηθάει ώστε να προσπαθήσουμε να επιτύχουμε τους στόχους μας με μεγάλη χαρά και βοήθεια. Παρά τα προβλήματα, πρόεδρε, αξίζει κάποιος να ασχολείται με το εραστηνικό ποδόσφαιρο? Το εραστηνικό ποδόσφαιρο σίγουρα αξίζει να ασχοληθεί κάποιος. Καταρχήν μιλάμε ότι για να ασχοληθεί κάποιος με το ποδόσφαιρο θα πρέπει να υπάρχει αγάπη γι' αυτό. Επομένως, ας μην ξεχνάμε ότι ο κάθε επαγγελματίας ποδοσφαιριστής κάποτε υπήρξε ερασιτέχνης. Επομένως, σίγουρα υπάρχει ενδιαφέρον το να ασχολείσαι με το ποδόσφαιρο. Πάντως, εσύ πρόεδρε, την ομάδα την δυνάμωσες αρκετά στη μεταγραφική περίοδο. Με στόχο, δηλαδή έγιναν κάποιες θυσίες με στόχο ο Κωσούκης Ερανής να επανέλθει η εκεί ομάδα, που πρέπει, έτσι. Η ομάδα δυνάμωσε, ο στόχος είναι η άνοδος σε παραπάνω κατηγορίες. Πάνω σε αυτό έχουμε δουλέψει. Πάνω σε αυτό δουλεύουμε και υπάρχει ο προγραμματισμός που έχει γίνει από την αρχή. Θέλω να πιστεύω ότι οι ομάδες οι οποίες θα δείξουν σταθερότητα, αυτό είναι η λέξη κλειδί για μένα, διότι εκεί υστερούν οι ομάδες στο εραστηνικό ποδόσφαιρο. Οι ομάδες οι οποίες θα δείξουν σταθερότητα σε όλη τη διάρκεια, αυτές θα είναι οι ομάδες οι οποίες θα ξεχωρίσουν. Και εμείς είμαστε μία από τις ομάδες οι οποίες, όπως και πέρσι, δείξαμε σταθερότητα σε όλη την πορεία, ανεξαρτήτως αποτελεσμάτων. Έτσι και φέτος θεωρώ ότι θα είμαστε μία από τις ομάδες οι οποίες θα έχουν σταθερότητα σε όλους τους τομείς, ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε τους στόχους μας. Ωραία. Πρόεδρε, να σε ρωτήσω τη σχέση σας με τα υπόλοιπα σωματεία της Κεσαριανής. Με τον Μικρασιατικό, τον Πανιόνιο, τον Εθνικό Αστέρα, τον Φωστήρα Κεσαριανής. Η Κεσαριανή είναι ποδοσφαιρομάνα. Είναι μια γειτονιά η οποία ζει για το ποδόσφαιρο. Έχει βγάλει πολλούς ποδοσφαιριστές, όπως προανέφερα. Και υπάρχουν πολλά σωματεία στην πόλη μας. Οι σχέσεις μας είναι άριστες. Έχουμε πολύ καλές σχέσεις με όλα τα σωματεία της πόλης μας. Είμαστε όλοι αγαπημένοι μεταξύ μας και ο καθένας, χωρίς να ενοχλεί τον άλλον, προσπαθεί να κάνει όσο καλύτερα μπορεί τη δουλειά του. Ωραία. Πρόεδρε, δεν ξέρω αν θέλεις να μου πεις ως ποδοσφαιριστής τι άλλο να μην ακόμα έχεις, τι σου έχει μείνει από την καριέρα που έχεις κάνει ως ποδοσφαιριστής. Σίγουρα έχω πάρα πολλά να θυμάμαι, πάρα πολλά. Αυτά που δεν μπορώ με τίποτα να ξεχάσω και να διαγράψω από τη μνήμη μου είναι όταν κατάφερα να βρεθώ αντίπαλος με την υψηλότερη κατηγορία, με τις μεγάλες ομάδες, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΑΕΚ, που ήταν το συναίσθημα που νιώθεις
και μικρότερος ηλικία να μπαίνεις και να αντιμετωπίζεις αυτές τις ομάδες είναι κάτι το οποίο θεωρώ ότι χαράζεται στη μνήμη και δεν ξεχνιέται. Ποια σεζόν, αν θυμάσαι, σου έχει μείνει, ήταν η καλύτερη σου σεζόν? Αν θυμάμαι καλά, έχω πολλά να θυμάμαι και από άλλες ομάδες, όχι μόνο από τις μεγάλες κατηγορίες. 99-2000 ήταν μια χρονιά με τον Αστέρα, τον Εθνικό Αστέρα, που κάναμε πρωταθλητισμό στο πρώτο γύρο για να μπορέσουμε να μείνουμε στην κατηγορία στο δεύτερο γύρο. Άλλη μια χρονιά άνοδο με τον Άγιο Δημήτριο από Δέλτα Εθνική, Γάμα Εθνική, ήταν από τις αγαπημένες χρονιές. Είναι πολλά. Αυτή τη στιγμή με πιάνεις από το ετοίμαστο και δεν μπορώ να θυμηθώ. Είναι πάρα πολλά αυτά που έχω να θυμάμαι. Ένα γκολ που το θυμάσαι ακόμα. Ένα γκολ που το θυμάμαι. Που σου έχει μείνει. Το έχεις πανηγυρίσει έντονα. Σε μικρότερες κατηγορίες, όταν καταφέραμε να πετύχουμε άνοδο με τα Μελίσια, ανεβήκαμε στην Δέλτα Εθνική για πρώτη χρονιά στην ιστορία των Μελισσίων, κατάφερα να επιτύχω γκολ ανόδου με γυριστό. Γυριστό θυμάμαι, ήταν μέσα στην περιοχή, ήταν πολύ ωραίο γκολ και αυτό μας έδωσε την άνοδο στην Δέλτα Εθνική τότε. Ωραία. Βλέπω χαίρεσαι, θυμάσαι. Είναι μεγάλη αγάπη που έχουμε για το ποδόσφαιρο. Ας μην ξεχνάμε ότι είναι πολλά τα χρόνια τα οποία έχω αφιερώσει. Έχω αφιερώσει τη μισή μου ζωή στο ποδόσφαιρο. Πολλά τα ταξίδια, πολλές προπονήσεις, πολλές ομάδες, πολλές οι αναμνήσεις. Επομένως, ναι, με βλέπετε και χαμογελάω και μιλάω με αγάπη για αυτό το άθλημα, γιατί το έχω ζήσει. Υπάρχουν ταλέντα τώρα, πρόεδρε, εσύ που πηγαίνεις στα κύπελλα της Αθήνας, που μπορούν αύριο μεθαύριο να κάνουν την καριέρα που έχεις κάνει εσύ. Υπάρχουν ταλέντα. Ή αξιοποιούνται αυτά τα ταλέντα, πρόεδρε? Υπάρχουν ταλέντα, σίγουρα υπάρχουν ταλέντα και υπάρχουν ταλαντούχοι ποδοσφαιριστές και σε μικρές ηλικίες. Θεωρώ ότι δεν αξιοποιούνται κατάλληλα. Ενώ προσπαθούν όλες οι ομάδες να στήσουν ακαδημίες και να φτιάξουν δομές έτσι ώστε να βγάλουν ποδοσφαιριστές, δεν υπάρχει κατάλληλη αξιοποίηση. Δεν υπάρχει ο σωστός τρόπος στο να καταφέρεις έναν νεαρό ταλαντούχο ποδοσφαιριστή να τον κάνεις ολοκληρωμένο παίκτη για να μπορέσει να φύγει για παραπάνω κατηγορίες. Με την τόσα χρόνια, την πολύχρονη σου εμπειρία, πώς κρίνεις τα πρωταθλήματα της ΕΠΣΑ, το επίπεδο των πρωταθλημάτων? Είναι κάτι που σε ενοχλεί, που θα πρέπει η ΕΠΣΑ να το βελτιώσει? Η ΕΠΣΑ είναι πολλά χρόνια πολλά χρόνια λειτουργεί τα πρωταθλήματα. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή, ο κ. Δημητρίου έχει κάνει πολύ καλή δουλειά, θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε πολύ καλό επίπεδο. Και οι τρεις κατηγορίες, και η Α, και η Β και η Γ, ΕΠΣΑ, δουλεύουν σε πολύ καλό επίπεδο και είναι πολύ οργανωμένοι. Διαιτησία, επίπεδο της διαιτησίας. Σίγουρα σε αυτές τις κατηγορίες έχουμε νεαρούς διαιτητές, οι οποίοι δεν μπορούν να έχουν την πείρα από παραπάνω κατηγορίες. Είναι τα πρώτα τους βήματα που ξεκινάνε και οι διαιτητές. Υπάρχουν σίγουρα που γίνονται λάθη, αλλά τα τελευταία χρόνια έχω παρατηρήσει ότι νεαροί ποδοσφαιριστές, νεαροί διαιτητές ενδεχομένως το κάνουν από αγάπη και όχι από κάτι άλλο και θεωρώ ότι υπάρχει αρκετά σημαντική βελτίωση στη διαιτησία. Εσείς σαν ομάδα έχετε καθιερώσει τους εντός έδρας αγώνες πάντα να τους δίνετε την Κυριακή το πρωί. Ναι. Είχαμε σκεφτεί δηλαδή να τους κάνουμε Κυριακή πρωί τους αγώνες, γιατί αυτό μας βοηθούσε στο να έχουμε μεγάλη προσέλευση κόσμου. Είχε συνηθίσει η ομάδα τον κόσμο της να τον φέρνει Κυριακή πρωί στο γήπεδο. Δυστυχώς με τα νέα δεδομένα με τη δημόσια υγεία δεν μπορούμε να έχουμε τον κόσμο μας όπως θα θέλαμε δίπλα μας. Ήταν οι φιλάθλοι δίπλα σας πριν τον κορονοϊό? Πριν τον κορονοϊό, ναι, είχαμε αρκετά μεγάλη προσέλευση. Είχαμε αρκετά μεγάλη προσέλευση και θεωρώ ότι θα είχαμε πολύ περισσότερη φέτος. Δυστυχώς δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό αυτή τη στιγμή. Θέλω να πιστεύω ότι τα πράγματα θα αλλάξουν γρήγορα και θα μπορεί ο κόσμος να έρθει στο γήπεδο να απολαμβάνει την ομάδα μας. Πρόεδρε, θα προτρέπατε εσείς νέους ανθρώπους, όπως σαν και εσένα, να ασχοληθούν με το ρωσικό ποδόσφαιρο, να μπουν στις ομάδες, να βοηθήσουν? Σαφώς και θα το... Με τα προβλήματα που υπάρχουν, και το γηπεδικό, ότι δεν υπάρχουν γήπεδα, και το οικονομικό, έτσι. Μιλάμε για αθλητισμό και ο αθλητισμός είναι πάντα κάτι σπουδαίο. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα από το να ασχολείσαι με τον αθλητισμό, από οποιοδήποτε πόστο να υπηρετήσει τον αθλητισμό.
Ωραία. Τι μήνυμα στέλνεις, πρόεδρε, στους φιλάθλους του Δεσού Κεσαριανούς? Τα ανέφερες πριν, αλλά θα ήθελα να το πεις, τι να περιμένουν από την ομάδα στη συνέχεια του πρωταθλήματος. Δίνω μια υπόσχεση λοιπόν στους φιλάθλους του Δεσού Κεσαριανούς ότι η ομάδα σύντομα θα ανέβει και άλλες κατηγορίες και θα παίζουμε σύγχρονο και μοντέρνο ποδόσφαιρο, έτσι ώστε όποιος φύλαθλος του Κεσαριανούς βρίσκεται στο γήπεδο να απολαμβάνει τις ώρες αυτές παρακολουθώντας την ομάδα. Ωραία, θα ήθελες να αναφέρεις και τους συνεργάτες σου, τους άμεσους σου συνεργάτες στη διοίκηση? Έχω πολλούς ανθρώπους δίπλα μου, έχω την ευχάριστη θέση να έχω ανθρώπους που επίσης έχουν ασχοληθεί με τον αθλητισμό, όπως είναι ο Παναγιωτάκης ο Γιώργος, ο οποίος ήταν και συμπαίκτης μου παλιότερος και είναι στη Δεσποταμία. Είναι ο κύριος Αλευράς, ο οποίος είναι επιχειρηματίας και είναι δίπλα μου και έχει όλη την όρεξη να βοηθήσει και τη διάθεση. Είναι ο κύριος Παπαδημητρίου Χάρης, ο οποίος, Παπακοσταντίνο Χάρης, ο οποίος είναι δίπλα μας, αγαπάει τον αθλητισμό και μας βοηθάει πάρα πολύ. Είναι ο κύριος Ανιάνος ο Μάνθος, ο οποίος είναι γενικός γραμματέας και είναι πάρα πολλά χρόνια στην ομάδα. Και είναι και πολλά τα μέλη, όπως είναι ο κύριος Ελευθεριάδης, ο Τάκης, ο οποίος δεν χρειάζεται συστάσεις για τον άνθρωπο, έχει περάσει και έχει παίξει στο Παναθηναϊκό. Στο τελικό είχε παίξει με τον Άγιαξ. Έχουμε τέτοιους ανθρώπους, έχουμε τη χαρά να έχουμε τέτοιους ανθρώπους δίπλα μας. Dream Team την ακούω, τα ακούω όλα αυτά τα ονόματα. Είναι μια ομάδα, όπως προανέφερα, η οποία είναι ιστορική ομάδα της πόλης και έχει πολλούς ποδοσφαιριστές και παλέμαχους ποδοσφαιριστές που έχουν αγάπη για αυτήν την ομάδα και είναι δίπλα μας σε όλο αυτό το έργο. Για τα τμήματα υποδομής. Έχουμε κάνει μια τρομερή προσπάθεια σαν σύλλογος και αυτή τη στιγμή κάνουμε μια πολύ σπουδαία δουλειά όσον αφορά τις ακαδημίες. Έχουμε στήσει ακαδημίες και έχουμε στήσει και ακαδημίες μπάσκετ σαν σύλλογος. Για πρώτη φορά φέραμε και παιδάκια κοντά μας να υπηρετήσει το μπάσκετ με ανθρώπους οι οποίοι είναι έμπειροι, έχουν όρεξη και διάθεση και έχουν αναλάβει όλο το έργο αυτό. Πρόεδρε, αν μπορούμε να αναφέρουμε το team που είναι στην Ακαδημία του Δεσού Κεσαριανούς. Υπεύθυνος Ακαδημιών είναι ο Ρούβαλης ο Δημήτρης, ο οποίος είναι ένα καταξιωμένο παιδί με πτυχία και πολύ όρεξη για δουλειά. Έχει αναλάβει το στήσιμο και το υποδόμημα όλων των Ακαδημιών του Δεσού Κεσαριανούς και μέχρι τώρα έχει εκπληκτικά αποτελέσματα. Δουλεύουμε μεθοδικά και οργανωμένα με πρόγραμμα και έχουμε καταφέρει να φτιάξουμε και ακαδημίες μπάσκετ, στις οποίες ακαδημίες μπάσκετ υπεύθυνος ακαδημιών είναι ο κ. Καρνέσης ο Κώστας, μαζί με τον Άλκη τον Παπά, οι οποίοι άνθρωποι κάνουν εκπληκτική δουλειά και φέρνουν τον κόσμο κοντά στον αθλητισμό, τα παιδάκια κοντά στον αθλητισμό. Αν κάποιος γονιός, πρόεδρε, θέλει να φέρει το παιδί του στην Ακαδημία του Ποδοσφαίρου και του Μπάσκετ, πού μπορεί να απευθυνθεί? Έχουμε τα γραφεία της ομάδας, τα οποία στεγάζονται στο γήπεδο μας, στο γήπεδο της Νιαρίστ. Είναι από την πάροχη πλευρά του γήπεδου τα γραφεία, είναι ο Δεμισίου 35. Στα γραφεία μας, όπως ο Κεσαριανής γράφουν απ' έξω, στα οποία μπορεί οποιοδήποτε να έρθει και να ενημερωθεί και να κάνει εγγραφή για το παιδάκι του. Πρόεδρε, παράπονα, έχεις από κάπου? Παράπονα, δεν έχω κάτι, όχι, δεν έχω κάποιο παράπονο. Θέλω να πιστεύω ότι θα συνεχίσουμε να έχουμε καλά αποτελέσματα. Υπάρχει πολύ καλό κλίμα στην ομάδα, υπάρχει υγεία και αυτό είναι που ως ποδοσφαιριστής βάζω τη θέση μου ως πρώην ποδοσφαιριστής. Τι θα ήθελα σε μια ομάδα, πώς θα ήθελα να λειτουργεί ένας σύλλογος ώστε να έχω ψυχολογία και να μπορώ να αποδώσω. Γιατί ας μην ξεχνάμε το ποδόσφαιρο είναι και ψυχολογία. Ένας παίκτης ο οποίος έχει ψυχολογία μπορεί να αποδώσει στο 100% των δυνατοτήτων. Άρα πάντα βάζω τη θέση μου, ακόμα και σαν πρόεδρος, σαν ποδοσφαιριστής, τι θα μου άρεσε. Αυτά προσπαθώ να παρέχω και να προσφέρω στην ομάδα μου, ώστε να είναι όλοι χαρούμενοι, να έχουν ψυχολογία και μέσα από τις δυνατότητες που έχουν και τις ικανότητες ως ποδοσφαιριστές με το ταλέντο τους, να αποδίδουν το 100%. Πάντως στην ομάδα υπάρχουν ποδοσφαιριστές όπως ο Χατζηστεφάνου, ο Σπυρόπουλος. Είναι αυτό που είπα πριν, ότι έχουμε κάνει ένα μείγμα που έχουμε ταιριάξει έμπειρους ποδοσφαιριστές, καταξιωμένους ποδοσφαιριστές που έχουν παίξει πολλά χρόνια στις κατηγορίες. Όπως είναι ο Χατζηστεφάνου, όπως είπατε, ο Σπυρόπουλος, ο Γεωργίου. Έχουμε παίκτες που έχουν εμπειρία και έχουμε και παίκτες πιτσιρικάδες που έχουν πλούσιο ταλέντο. Και όλο αυτό μας κάνει ένα πολύ ισχυρό σύνολο. Πρόεδρε, έχεις παρακολουθήσει άλλες ομάδες από τον όμιλό σας?
Έχω παρακολουθήσει, παρακολούθησα το παιχνίδι την Κυριακή, του Πανιωνίου με τον Πόπς. Θεωρώ ότι ο Όμιλος και οι ομάδες που έχει ο Όμιλος, ο δικός μας ο δεύτερος Όμιλος, έχουν όλες πάνω κάτω αρκετά καλή δυναμική. Για αυτή την κλήρωση ακούστηκε ότι είναι ένας εύκολος Όμιλος, δεν θα είναι εύκολος Όμιλος. Θεωρώ ότι κάθε παιχνίδι, κάθε Κυριακή, θα έχει και τα τρία αποτελέσματα μέσα. Σε κάθε παιχνίδι που θα γίνεται. Γι' αυτό είπα πριν ότι η ομάδα η οποία θα δείξει σταθερότητα σε όλους τους τομείς και διάρκεια, θα είναι η ομάδα η οποία θα ξεχωρίσει. Δεν σε φοβίζει κάποια ομάδα. Κάποια ομάδα την υπολογίζει περισσότερο, ας πούμε. Το μόνο που με φοβίζει είναι ο κακός εαυτός ο δικός μας, τον οποίο προσπαθώ να τον κρατάω μακριά, ώστε να έχουμε πάντα το καλό μας εαυτό και να μπορούμε να παίξουμε ένα δυνατό και όμορφο ποδόσφαιρο. Πρόεδρε, εγώ να ευχηθώ πάνω απ' όλα υγεία, να διεξαχθεί κανονικά το ομαλά το πρωτάθλημα, να μην έχουμε και πάλι διακοπή. Σημαντικό, σημαντικό πολύ. Υγεία, να ευχηθώ υγεία σε όλες τις ομάδες, σε όλους τους ποδοσφαιριστές. Και καλή συνέχεια και σε εσάς, είναι εκπληκτικό το έργο που κάνετε, πραγματικά. Εύχομαι ό,τι καλύτερο. Ευχαριστούμε και κάθε επιτυχία στην ομάδα και εγώ θέλω να τα ξαναπούμε στο τέλος της σεζόν που να είναι, θα πανηγυρίζετε για την άνοδο σας. Εύχομαι να είναι γιορτή. Το τέλος της σεζόν να είναι μια γιορτή για μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.